τις ενστάσεις του, παρά το ότι τελικά συμφώνησε και υπερψήφισε το σχετικό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, διατυπώνει μέσω του καναλιού 6 ο Ιπποκράτης Καμαρίδης για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η Δημοτική Αρχή του Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου το θέμα της προμήθειας των λαμπτήρων LED για τον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου Ξάνθης. Πολλά πράγματα υπόθηκαν για αυτό το πρόγραμμα και θα σας πω το εξής. Πριν από 15 μέρες, προσκληθήκαμε από τον Δήμαρχο ή επικεφαλής των παρατάξεων για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Είναι ένα μέγιστο θέμα, είναι πάρα πολύ καλό έργο, είναι έργο που θα δώσει στην Ξάνθη και οικονομία, προσέξτε, λόγω της αλλαγής των λαμπτήρων, αλλά θα δώσει και μια άλλη εικόνα στην πόλη που θα φέγγει την κάθε γωνία. Ποιος θα μπορούσε να πει όχι? Κανένας βέβαια. Όταν αυτό το πράγμα το συζητήσαμε, ήμασταν σύμφωνοι άπαντες. Στο ενδιάμεσο όμως μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο πήγαμε να ενημερωθούμε για το πώς ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς θα γίνει. Και τι είδαμε? Ότι ο τρόπος που ακολουθεί ο Δήμος Ξάνθης έχει καταγγελθεί. Έτσι, έχει καταγγελθεί από εφημερίδες, περιοδικά στην Αθήνα, γενικότερα στο πλαίσιο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, και ότι υπάρχουν άλλοι δύο ή τρεις τρόποι που μπορεί το ίδιο πρόγραμμα να γίνει, αλλά να κοστίσει και λιγότερο και λιγότερες ευθύνες να έχει ο Δήμος και λιγότερα χρήματα και περισσότερα χρήματα να εξοικονομήσουμε. Αυτό λοιπόν που ζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και 2 ώρες προσπαθούσαμε να πούμε ήταν: δώστε στο θέμα μια αναβολή 10 ημερών να φέρουν και τις άλλες προτάσεις και οι συμφερότεροι να περάσει. Εμείς θέλουμε να γίνει το έργο. Κόλλησαν στο να πάρουν δάνειο, ντε και καλά δάνειο, με 3,75 επιτόκιο, το οποίο κοστίζει 120.000 το χρόνο. Άρα από την οικονομία που θα κάνει ο Δήμος, αυτά πρέπει να βγουν και να μην εμφανίζονται σαν όλα. Τι έγινε? Δεν δέχτηκαν καμία άλλη πρόταση, μόνο αυτήν την πρόταση, γιατί οι άλλες προτάσεις ξέρετε τι λέγανε? Ότι ο ανάδοχος δωρεάν από μόνος του θα κάνει το όλο σύστημα και θα πληρώνεται από την οικονομία που στον εντωμεταξύ θα κάνει ο Δήμος. Δεν δεχτήκαν την πρότασή μας, δεν την περάσαν. Μπορούσαμε εμείς να πούμε να μην γίνει το έργο? Όχι. Το έργο πρέπει να γίνει και θα δούμε στο δρόμο ποια θα είναι τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Δεν θα σταματήσουμε εμείς την ανάπτυξη της Ξάνθης γιατί κάποιοι θέλουν να παίξουν παιχνίδια. Τι παιχνίδια θέλουν να παίξουν? Θα σας πω μόνο το εξής, ότι αυτό που ανακαλύφθηκε στο τέλος ήταν ότι ενώ εμείς κληθήκαμε πριν από 15 μέρες, πριν από 1,5 μήνα ο Δήμαρχος είχε κλείσει, είχε στείλει προσκλήσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να πάρει το δάνειο. Και αυτό το ήξεραν όλοι. Κάτι που δεν ήξεραν και βγήκε προχθές ήταν το εξής. Ότι ακόμα και πριν από αυτήν την πρόσκληση είχε κλείσει ήδη τη συμφωνία για το δάνειο. Αφήνω λοιπόν στους ξανθιώτες να καταλάβουν και να σκεφτούν αυτό που μπορούν. Αυτό εμείς το έργο, δεν είναι όμως αυτό λόγος για να σταματήσουμε το έργο. Γιατί το έργο πρέπει στη Ξάνθη να γίνει. Τα υπόλοιπα καθοδόν θα τα βρούμε. Ο τρόπος προμήθειας και χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρό του, αφού θα μπορούσε ακόμα και να δυναμητήσει την ολοκλήρωση ή τη λειτουργικότητά του σε περίπτωση που δεν είναι σύνομη, διαφανής αλλά και υποφελής οικονομικά και τεχνικά για τον Δήμο Ξάνθης σε βάθος χρόνου.